Αναλύσετε λίγο Βεβαίως. τα μέτρα, τα φορολογικά που φέρουν τώρα προς ψήφιση. Ναι. Και βλέπω εδώ τι αλλάζουν, λέει και λοιπά. Φορολόγηση κερδών με συντελεστή 20, από 20% από 20 και 24%. Τα μερίσματα φορολογούνται με 25% με τη μορφή παρακράτησης. Στις μετοχές αύξηση συντελεστή φορολόγηση επί της αξίας των πωλήσεων από 0,15 πάει σε 0,2. Το ΦΠΑ προκαταβολή 40%, υπόλοιπο 60% σε δύο ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Λέει ότι οι παραβάσεις δεν παραγράφονται, αλλά θεωρούνται στο εξής: διαρκείς παραβάσεις. Διαρκή εγκλήματα. Ναι, διαρκή εγκλήματα. Επίσης μιλάει και για δημοσιοποίηση των ονομάτων από 150.000 και πάνω, μετά δηλαδή πάνω από 150.000. Η διάρκεια οφειλής θα είναι άνω των 12 μηνών. Εξαιρούνται η παγωγή, ο φιλέ της ερύθμιση και δικαστική απόφαση αναστολής πληρωμής που παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Στο αυτόφορο λένε μάλιστα σε πόσο χρονικό διάστημα, λέει, μετά την παράβαση μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Λέει για οφειλές έως 75.000 μέχρι 20 μήνες. Για οφειλές άνω των 75.000 μέχρι 5 χρόνια. Και θεσπίζεται και μια φορολογική διαιτησία. Πάρα και αυτή τη διαιτησία εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις, αλλά. Όχι, θα είναι εκβιασμός. Θα μου το εξηγήσετε αυτό. Και αυτό. Θα πάρουμε όμως ένα. Τα πήρα όλα αυτά, έτσι σας τα είπα περίπου, πού θα κινηθούμε, σας παρακαλώ. Στην πρώτη φάση. Για να γνωρίσει ο κόσμος. Ναι. Προτού πάμε κάτι. Ναι. Βέβαια, είπαμε αυτό το νομοσχέδιο, εάν περάσει, θα περάσει γιατί είναι όλοι χειροκροτητές και αφισοκολλητές. Ναι. Αλλά να το πάρουμε ένα-ένα. Αυτό το νομοσχέδιο ανατρέπει νομικούς κανόνες αιώνων, τόσο συντάγματος δικού μας εγχωρίου, όσο και διεθνών συμβάσεων που έχουμε υπογράψει και δεν μπορεί να περπατήσει. Απλά θα ανατραπεί, όσο και αν έχουμε μειονεκτήματα στο πολίτευμά μας, θα ανατραπεί δικαστικά, δεν υπάρχει θέμα, ή θα το ανατρέψει ο κόσμος εκ των πραγμάτων, διότι επιβάλλει τυραννία και μάλιστα παράνοιας τυραννία στο όνομα δίωξης της φοροδιαφυγής. Αλλά το θέμα είναι το εξής: μέχρι να ανατραπεί, εάν εφαρμοστεί, θα δημιουργήσει καταστάσεις, θα δημιουργήσει δράματα και τραγωδίες, τραγωδίες, και θα επαναφέρει τους αθλίους του Βίκτορα Ουγκό, όπου ο Γιάννης Αγιάννης για ένα κομμάτι ψωμί πήγε ισόβια. Είδατε, διαβάζετε τόση ώρα και τι διαβάζετε. Ισολογισμούς, έτσι θα ανεβαίνει το κονδύλι, θα βγάνει, ναι, θα κάνει. Αυτό που σας είπα στην προεισαγωγή. Δηλαδή και ο πιο τίμιος άνθρωπος θα μπορεί να εμπλακεί από τα έγγραφα, τις καταστάσεις, τις εκθέσεις και τις εκτιμήσεις κάποιων φορολογικών ή οικονομικών αρχών, με αποτέλεσμα και ο πιο τίμιος άνθρωπος να μετατρέπεται και να αντιμετωπίζεται ως κακοποιός. Όχι γιατί έκλεψε, όχι γιατί σκότωσε, αλλά διότι στα χαρτιά έκανε λάθος ή σκόπιμα. Α. Του δίνουν αυτό το πράγμα για να τον καταστρέψουν ή να τον εκβιάσουν. Να τον εκβιάσουν ή να πάρει χρήματα το κράτος ή και κάποιοι άλλοι, και θα σας πω ποιοι. Βεβαίως υπάρχουν καλοί και κακοί παντού. Υπάρχουν διεφθαρμένοι δικηγόροι, διεφθαρμένοι δικαστές, διεφθαρμένοι γιατροί, υπάρχουν όμως και καλοί. Υπάρχουν και διεφθαρμένοι λογιστές, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουμε πολλά κρούσματα, δια του τρόπου αυτού ήταν οι μεσάζοντες που δωροδοκούσαν φορολογικούς υπαλλήλους για να κλείνουν υποθέσεις. Εδώ πλέον θα θριαμβεύσει και θα έχει παράδεισο, θα δείτε, αυτή η τακτική. Είναι αδύνατον. Είναι στην ανθρώπινη φύση, όταν απειλούνται τέτοιες ποινές, θα αναγκάζεται κανείς να τρέχει, να βρει το δρόμο με τον μπαξής, το δρόμο με τη δωροδοκία, το δρόμο με τη διαφθορά. Όταν δεν μπορείς με δικαιοσύνη να αντιμετωπίσεις κάτι, πας στο παραφύσιν. Κανείς δεν είπε, σας το λέω και προηγουμένως, να μην προσφέρουμε για το κράτος. Άλλο όμως να προσφέρει κανείς ανάλογα με τις δυνάμεις του και δίκαια. Και άλλο να καταπιέζεται εν ονόματι της δίωξης της φοροδιαφυγής, να του αφαιρούν την περιουσία, να τον αδικούν και να του καταστρατηγούν ατομικά δικαιώματα ανθρώπινα. Λέτε εκεί ένα-ένα, όπως το είπατε. Ναι, ναι. Θα σας πω εγώ και άλλες διατάξεις που έχει. Μετατρέπει σε κακούργημα κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα για χρέη, για παράδειγμα, ήρθε η σύμβαση του ΟΗΕ που την υπογράψαμε και δεν βάζουμε κόσμο φυλακή για χρέη που χρωστάει. Γιατί λέμε ο άνθρωπος θα χρωστάει.
Θα στέλνουμε στη φυλακή ανθρώπους για κακούργημα 10 χρόνια, 20 θέλουν να το κάνουν, ναι, γιατί χρωστούσε. Θα γυρίσουμε δηλαδή στο μεσαίο, να ξέρετε, μάλλον στη ρωμαϊκή εποχή, το διδασκόμασταν στην ιστορία του δικαίου, του ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου, από τον αείμνηστο καθηγητή μας τον Νίκο τον Πανταζόπουλο και στα συγγράμματά του κι αλλού, ότι στη Ρώμη όταν χρωστούσε κανένας, ερχόταν οι δανειστές, τον κόβαν, το σκοτώναν, τον κόβαν κομμάτια και ένας έπαιρνε το χέρι, άλλος το πόδι, άλλος το κεφάλι. Δηλαδή γυρίζουμε πίσω να μετατρέπουμε ανθρώπους σε εγκληματίες που σε τελευταία ανάλυση δεν κλέψαν και κάποιον, διότι κλοπή, αν το πάρουμε κι αλλιώς, είναι δολή αφαίρεσης αλλοτρίου πράγματος. Εδώ δεν κλέβεις, είναι η δική σου δουλειά, η δική σου περιουσία και σου λένε δεν έδωσες τόσα. Έχει και αυτό σημασία. Ναι. Γυρίζουμε λοιπόν και πάμε και κάπου αλλού, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που την υπέγραψε και η Ελλάδα. Και πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και βγάζει αποφάσεις. Έχει ένα άρθρο, έχει αριθμό 3 και λέει απαγορεύεται η επιβολή από ανθρώπων ποινών, μεταχείριση εξυφτελιστική, υπέρογκα ποσά, πρόστιμα, αήθεις ποινές απαγορεύονται. Εδώ πρόκειται περί αήθους ποινής. Κύριε Βάρβαρε, πάλι φίλοι, με βάζετε φυτίλια τώρα να αρχίσω να θυμώ. Μα δεν βάζω φυτίλια, με συγχωρείτε εγώ πολύ. Σου λέω τι λέω νόμο. Με συγχωρείτε πολύ. Υπάρχει νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην Ελληνική Βουλή, υπάρχει. Υπάρχει τυπικά. Υπάρχουν υπουργοί. Τυπικά. Και ουσιαστικά. Ναι, ναι. Είναι θεσμός. Όχι, έχετε δίκιο. Ναι. Είναι θεσμός. Παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει υπουργός ο οποίος είναι νομικός. Υπάρχει. Ένα λεπτό. Ο Υπουργός Οικονομικών. Όχι, όχι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υποτίθεται, τουλάχιστον εγώ και σε ένα συνέδριο που ήμασταν μαζί και κάπου αλλού, ήθελε να δείξει ότι ξέρει νομικά και ότι είναι και ευαίσθητο στη δημοκρατία. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν 127-128 δικηγόροι μέσα στη Βουλή. 127 όχι, γιατί. Πώς είναι? Πιο λίγοι είναι. Πιο λίγοι είναι φέτος. Διότι θα σας πω και κάτι άλλο εδώ, με συγχωρείτε, αλλά δίδεται συνεχώς. Είναι... Όχι, όχι, να μην το τελειώσω, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Και λέω το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι, δεν μπορεί όλοι να είναι αυτοί οι άνθρωποι αδιάβαστοι, αμόρφωτοι, αστοιχείωτοι, τουλάχιστον σχετικά με την επιστήμη τους μιλάω. Να. Και 100 να είναι ακόμη, και 80 να είναι. Σωστά. Έπρεπε να σηκωθούν πάνω και να πούνε: Στο, παιδιά, εδώ παραβιάζουμε βασικούς κανόνες δικαίου. Έτσι. Δεν πρέπει να αντιδράσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς, ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, των Αθηνών. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Αν ήμουν, θα με θυμόσασταν για χρόνια πολλά, να ξέρω. Το ξέρω. Αλλά εγώ λέω το εξής. Οι δικηγορικοί σύλλογοι των Αθηνών, Θεσσαλονίκης κλπ. Η μεγαλύτερη σύλλογη επιστημονική του κόσμου. Και αυτοί έχουν αλωτριωθεί. Τελειώσατε το ερώτημα. Τελείωσα, αλλά τότε ο κόσμος. Θα αρχίσω από το τέλος. Και αυτοί έχουν αλωτριωθεί, διότι παλιά εξελέγονται στα διοικητικά συμβούλια του δικηγορικού συλλόγου και του ιατρικού και των εργατικών σωματείων προσωπικότητες από κάτω. Υπήρχε το ενιαίο ψηφοδέλτιο, το ξέρετε. Ναι, το ξέρω. Από την ώρα που κάνανε νόμο και έγινε νόμος και από τον Καραμαλή τον Α, μην κρυβόμαστε, ναι, και από τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι φερόμενοι δήθεν χαρισματικοί ηγέτες, αυτοί βούλιαξαν τη χώρα. Μην προσκυνήσεις άνθρωπο, λέει μια παροιμία στην Ήπειρο. Φτιάξαν λοιπόν ένα νόμο και λέγανε ότι οι εκλογές στα συνδικάτα, δικηγορικοί σύλλογοι, ιατρικοί κλπ., πρέπει να γίνονται με παράταξη. Δηλαδή θα κάνει συνδυασμό. Όχι ενιαίο. Παραταξιακό. Να διαλέξει κανείς τι θέλει και ανάλογα και τα κόμματα να παίξουν το ρόλο τους, αλλά δημοκρατική εκλογή. Όχι, παράταξη. Η παράταξη σημαίνει ότι για να κάνεις ψηφοδέλτιο παραταξιακό με συνδυασμό είσαι κάτω από την επιρροή κάποιου κόμματος. Επιρροή σημαίνει υποδούλωση. Με αποτέλεσμα στα διοικητικά συμβούλια, δικηγορικών συλλόγων, ιατρικών, συνδικάτα δεν βγήκανε ικανοί. Αυτοί που είναι καταξιωμένοι και θα τους ψήφιζε ο κόσμος. Αλλά βγήκανε ποιοι. Ακούτε τα προσόντα τους. Βλέπω υπουργούς, βουλευτές. Ο ένας λέει, γεννήθηκε σε πράσινη κολυβήθρα. Ο άλλος, τον βάφτισε παπάς του Πασόκ. Ο Μιλτιάδης Εύερος, συμπαθής Μίλτος, ο Μπουλτόζας. Άκουσα προχθές και λυπήθηκα τον ίδιο το φίλο μου, τον Αντώνη τον Σαμαρά, είναι φίλος μου προσωπικός, να λέει ότι ο Μίλτος προσέφερε πολλά στην παράταξη. Δεν άκουσα έναν να πει ότι προσέφερε στην πατρίδα, στη δημοκρατία, στο έθνος. Λοιπόν, αυτός ο κομματισμός οδήγησε και για να επανέλθουμε στη Βουλή που λέτε. Πρώτα-πρώτα αυτοί οι δικηγόροι που υπάρχουν στη Βουλή δεν έχουν εκλεγεί από κάτω από τη βάση. Δηλαδή, κάνουμε εκλογές, βγάζει Θεσσαλονίκη 10 βουλευτές, να προταθείτε εσείς ο Α, ο Β, όποιος θέλει και ο κόσμος θα τον βγάλει. Να εκλεγεί από κάτω από τη βάση, να μπορεί να ελέγχει τον υπουργό, να τον αλλάζει, να τον ανατρέπει.
με το σύστημα αυτό των ψηφοδελτίων που διορίζονται, είναι υποτελής. Εάν λοιπόν σηκωθεί τώρα οποιοδήποτε βουλευτής νομικός που δεν έχει σιδερένια θέληση, ναι, και ήθος και χαρακτήρα παλικαριού και να πει διαφωνώ πρόεδρε, δεν στο ψηφίζω. Έτσι. Αν το κάνει αυτό, γιατί δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, είναι ένας μέτριος άνθρωπος, δεν θα τον βάλει στο ψηφοδέλτιο την επόμενη φορά. Θα διαλύσει και τη Βουλή πιο πριν. Η Βουλή πρέπει να κρατάει 4 χρόνια. Στα 2,5-3 τη διαλύει, κάνει εκλογές ξανά, δεν τον βάζει στο ψηφοδέλτιο, οπότε δεν μπορεί να μιλήσει. Οι δικηγόροι αυτοί, που είναι οι λίγοι. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Παλαιότερα λέγανε ότι η Βουλή είναι γεμάτη δικηγόρους, και πράγματι ήταν στους 300 ή 200, ας πούμε, ήταν δικηγόροι. Και γιατροί και κάτι αξιωματικοί, κάτι δημοσιογράφοι. Ένα λεπτό. Παρόλο ότι δεν υπήρχε δεν ήταν ό,τι καλύτερο της δικηγορίας, εγώ έτυχα βουλευτή, ας πούμε, που είπε στη Βουλή έχουμε τόσους δικηγόρους, αλλά ο τάδε δικηγόρος, κάνοντας μια φιλοφρόνηση, διαφέρει. Τέτοιους έπρεπε να έχουμε. Λοιπόν, τότε είχαν αυτούς, τους 200, που δεν ήταν α διαλογής, ήταν β. Παρόλα αυτά, το κράτος δούλευε. Θυμηθείτε, γυρίστε 20-30 χρόνια πίσω, όταν ήμασταν παιδιά, και η Βουλή ήταν, πλειοψηφούσαν οι νομομαθείς, είχε μια σοβαρότητα το κράτος. Ένα κύρος. Από την ώρα που πέρασε από τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι όλοι μπορούν να μπουν στη Βουλή, όλοι μπορούν να μπουν στο Δήμο, όλοι μπορούν να μπουν στην περιφέρεια, έγινε αυτό που σας είπα. Τρέξαν όλοι διότι κατάλαβαν δεν θέλει προσόντα και έχει χρήμα. Διότι δεν μπορεί να σπουδάζεις μηχανικός, σπούδασες μηχανικός ή οδοντίατρος, να βγάλεις τα δόντια. Και ξαφνικά μπαίνεις να ασκείς διοίκηση. Ξέρεις δημόσιο δίκαιο, ξέρεις συνταγματικό, ξέρεις διοικητικό που είναι αναγκαίο. Λοιπόν, είναι επόμενο το καράβι, όχι απλώς να βουλιάξει. Απορώ πως δεν βούλιαξε πιο πριν. Και να αλλάξει και ρότα. Έτσι. Πριν, τώρα θα πάμε σε διάλειμμα σε ένα το λεπτό. Κατάλαβα. Αλλά κύριε Αλβανέ, πριν πάμε εκεί, λίγο να. Θα ήθελα πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να μου εξηγήσετε ακριβώς αυτά τα φορολογικά νομοσχέδια, ποιες τάξεις και εργαζομένων, αλλά κυρίως επιχειρήσεων και πολιτών θίγει και με ποιον τρόπο ο κάθε πολίτης μπορεί να προστατευτεί. Γιατί εδώ είναι τραγικό αυτό, πολύ ξέρετε. Σωστό. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μπορεί για το τίποτε να πάει κάποιος φυλακή. Θα βγαίνει με την κατάσταση. Διότι η έκθεση ελέγχου είπε ότι δεν κράτησες τα βιβλία καλά, δεν τα έγραψες με μπλε μολύβι αλλά τα έγραψες με μαύρο, δεν είχες το αφημί κάποιου πελάτη, ενώ θα φαίνεται, ας πούμε, ότι όντως την έκανες στη συναλλαγή, δεν είπες ψέματα, αλλά επειδή δεν έγραψες το αφημί ή κάτι, λοιπόν, για τέτοιους τυπικούς λόγους, δηλαδή, και θα μετατρέπεσαι σε εγκληματία. Δεν μπορεί να πάει κάποιος και δυστυχώς, και θα είναι τραγικό, δηλαδή, θα κλείσουν και σπίτια, ξέρετε, δηλαδή, και θα θίγονται, όχι, το λέω σε εσάς. Τα ζω κάθε μέρα λόγω του λειτουργήματος. Εγώ κάνω το ερώτημα σε εσάς για να τα ακούσει ο κόσμος, για να πάρει και ο κόσμος την απάντησή του. Δεν το λέω σε εσάς. Παρόλο που, προσέξτε, να μην συγχαίρουμε ότι μέσα στο μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΟΗ έχει και τίμιο κόσμο. Έχει καλούς υπαλλήλους. Αυτό θα το. Αλλά ο νόμος είναι νόμος και αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Δεδομένο, έτσι μπράβο. Ο νόμος να μην είναι αυτός ο οποίος θα φέρει αναποδιές άσκηση. Αγαπητέ Στέλιο, θα μετατρέψει το πιο καλό άνθρωπο και αθώο σε κακοποιό, θα είναι κάτω από την εκβίαση και την καταπίεση και οι μόνοι που ωφελούνται είναι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι κεφαλαιοκράτες. Θα δείτε ότι ΦΠΑ, φορολογικά μέτρα κλπ. Δεν θίγουν ούτε τις τράπεζες, ούτε τις ασφαλιστικές εταιρείες, ούτε το μεγάλο κεφάλαιο, το κεφαλαιοκρατικό, το κεφάλαιο, αν είναι ελεύθερο.